γιατρός, ο καρδιολόγος, ο κύριος Νίκος ο Ιγουμενίδης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε μια απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ΚΝΟΣΟ, μια ερώτηση που είχε καταθέσει υπόψη της υπουργού, της κυρίας Μενδώνη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Ιγουμενίδη? Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλά, να λέμε καλά. Από την... Με ήλιο είναι σήμερα η Αθήνα, δεν ξέρω πώς είναι το Ηράκλειο. Ναι, και εμάς. Άστατος φαίνεται να είναι ο καιρός. Δυστυχώς και νεκρούς πίσω του, αλλά σήμερα έχουμε λιακάδα. Όχι, δεν έφυγε ο Γυριώνης, μην λέτε κάτι τέτοια. Είναι κατσικωμένος, περιμένει ακόμα. Διότι τουλάχιστον αυτό το οποίο λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ότι και σήμερα θα επηρεαστούν από τον Γυριώνη. Δεν ξέρω αν είναι η ουρά του, πιθανότατα αν είναι η ουρά του, και η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και το Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο και η Νότια Πελοπόννησος και η Κρήτη, ότι απομακρύνεται σταδιακά, οι μετεωρολόγοι που ξέρουν περισσότερα το λένε, και ότι σταδιακά τα φαινόμενα περιορίζονται κεντρικό Νότιο Αιγαίο Κρήτη και μετά μας αποχαιρετά. Πάντως γενικώς το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στην αλήθεια είναι ένα μεγάλο θέμα. Επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει και τον πρωτογενή τομέα. Οι κάτοικοι, οι αγρότες της Κρήτης με το λάδι και την ποιότητά του φέτος είναι μπροστά σε σοβαρά προβλήματα, στα οποία είναι κοφαντική η σιωπή της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε πολλά. Εδώ όμως έχουμε και σοβαρές καταστροφές σε Ρόδο, Χαλκιδική, εκτεταμένες ζημιές στην Κινέτα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε. Καλά, από τα πέρυσι, στα κύματα κακοκαιρίας, έχουμε θέματα. Κοιτάτε να δείτε τώρα από για άλλου, σας κάλεσα και αλλού το πάμε. Αλλά αφού το ξεκινήσαμε, ας το πούμε, δεν πειράζει. Να σας πω όμως, εδώ οι ευθύνες είναι διαχρονικές σε μια πολιτεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές και ποια είναι η ποιότητα των υποδομών. Και δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό, κύριε Ιγουμενίδη. Δεν τους πήρε και τους σήκωσε τυχαία στη Χαλκιδική, στη Ρόδο, στην Κινέτα. Δεν μας πήρε και μας σήκωσε εμάς πέρυσι τυχαία στη Δυτική Κρήτη. Οι υποδομές που δεν έχουν συντηρηθεί, δεν έχουν φτιαχτεί, δεν έχουμε πάει παραμπροστά. Η ποιότητα των υποδομών αυτών, κοιτάξτε τι έχει φέρει. Αυτή η πλευρά, από αυτή την πλευρά έχετε δίκιο. Άρα είναι καιρός να σταματήσουμε να τα βάζουμε με τον κακό μας τον καιρό. Δεν φταίει μόνο ο κακός μας ο καιρός. Όντως είναι ένα θέμα υποδομών, σοβαρό και τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα θέμα αυθαίρετης δόμησης. Επίσης σοβαρό και τεράστιο πρόβλημα. Εγώ είπα στην αρχή, όποιος πάει στην Κινέτα και ξέρει γεωγραφικά την περιοχή ή όποιος έχει περπατήσει στο παραλιακό και στο δρόμο, υποτίθεται παραλιακό, θα δει ότι δεν υπάρχουν ούτε περάσματα, ούτε τίποτα, ρέματα και τίποτα. Είναι τα πάντα κατηλημένα με τα σπίτια και με τις βίλες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την εκπομπή σας και δεν μπορούσα. Αθήνα είστε τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά ως αυτό που λέτε, συμφωνώ. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά πλευρές όντως που είναι ευθύνες διαχρονικά της πολιτείας για όλα αυτά τα θέματα. Βλέπετε. Όπως και στην υγεία. Με το Θεοδωσάκη. Αυτά τα οποία ακούγαμε πριν από λίγο και μαθαίναμε από την έκθεση της ΠΟΕΔΗΝ και με τις κλίνες. Εσείς δεν είχατε καταθέσει πρόσφατα μια ερώτηση και σας είπε ο υφυπουργός ότι έχουμε θα πορευτούμε. Και αυτό είναι και ο λόγος που, αν το θέλετε, κατάθεσα την ερώτηση για την ΚΝΟΣΟ. Στην ερώτηση για τις δομές της υγείας που έκανα πριν από μια εβδομάδα προς το Υπουργείο Υγείας, για τις δομές υγείας του Ηρακλείου, όλος ο σχεδιασμός που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση σταματάει. Λέει, δεν προχωράει τίποτα καινούργιο, δεν έχουμε από τα καινούργια ιατρία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, στη νοσοκομεία, τα πάντα. Είπε, σταματούν όλα. Βολευτείτε και πορευτείτε με αυτά που έχετε. Μα τι θυμάμαι την απάντηση που σας είχε δώσει ο υφυπουργός. Είναι μια αντίληψη που έχουν και που είναι διαφορετική βεβαίως από τη δικιά μας την αντίληψη, από την αντίληψη της προηγούμενης κυβέρνησης σε σχέση με την υγεία. Αυτό ήταν πλέον και ο λόγος για να δω και τους σκοπούς του Υπουργείου σε σχέση με την ΚΝΟΣΟ και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Κρήτης. Θα λέγα ότι έβγαλε ειδήσεις, η χθεσινή ερώτηση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ότι. Μας δίνει ένα χρονοδιάγραμμα. Καταρχήν, μια πρώτη είδηση είναι ότι η Σπίνα Λόγκα προχωράει. Ήδη και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εξέλιξη στο πώς προχωράει ο φάκελος. Υποστηρίχθηκε με την πρέσβη μας στην UNESCO και αποκλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Σημαίνει ότι η διαδικασία που είχε ξεκινήσει δεν έχει παγώσει. Καλό αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα σε 1,5 χρόνο να ολοκληρωθεί το θέμα του φακέλου της Κνωσού. Το τρίτο, ότι θα προχωρήσει αυτή η συριακή καταγραφή, δηλαδή μιλάμε πια για τον μινωικό πολιτισμό στην Κρήτη, είναι Κνεσός, Φεστός, Μάλια, Ζάκρος, Κιδωνία και Ζόμινθος. Μπαίνουν όλες αυτές οι περιοχές σε μια συνολική καταγραφή του μινωικού πολιτισμού. Και το τρίτο, με μια διαδικασία, ας μην μπλέξουμε τους ακροατές μας, με τα κάποια κονδύλια και συνεργασία με την περιφέρεια της Κρήτης, που εν πάση περιπτώσει προχωράει. Δηλαδή θα δώσει κονδύλια το Υπουργείο και για το προσωπικό, και θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που θα είχαν δεσμευτεί για άλλες διαδικασίες, τοπογραφική καταγραφή των χώρων κτλ. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια ήταν θετική η απάντηση του Υπουργείου. Εδώ δηλαδή δεν έκοψε, όπως ξέκοψε ο Υφυπουργός Υγείας που απάντησε, ξεχάστε τους σχεδιασμούς τους προηγούμενους με αυτά που έχετε προχωράτε. Εδώ τουλάχιστον αυτά που ξεκίνησε το 17 ή αν το θέλετε δρομολογήθηκαν το 19 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται προχωράνε. Θα μου επιτρέψετε, μια που μας ακούνε οι ακροατές μας, στάθηκε η Υπουργός στην απάντησή της σε συνεργασία και με του πρώτου και με του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα να αναφερθώ, να επαναλάβω μάλλον αυτά που είπε και η ίδια χθες, στα απαραίτητα στοιχεία ενός φακέλου. Πιστεύω καταρχήν ότι είναι καθολικό το αίτημα των Κρητών η ανάδειξη του μινωικού πολιτισμού και η καταγραφή του στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Με αυτήν την έννοια, οι προϋποθέσεις που βάζει η UNESCO, είναι καλό να είναι σε γνώση όλης της κοινωνίας της Κρήτης τουλάχιστον. Λέει λοιπόν, πρώτο, εξέχουσα οικουμενική αξία του αγαθού. Δεύτερο, διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητάς του. Τρίτο, συγκριτική ανάλυση με παρόμοια πολιτιστικά αγαθά. Μέχρι εδώ είναι μια δουλειά των ειδικών. Είναι προφανές ότι ξεχωρίζει ο μινωικός πολιτισμός, αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα τρία στοιχεία για τον φάκελο είναι δουλειά των ειδικών, των αρχαιολόγων, του Υπουργείου Πολιτισμού, των υπηρεσιών του κτλ. Έχει όμως άλλους τέσσερις προϋποθέσεις που έχουν σημασία το πώς βοηθάει η κοινωνία της Κρήτης. Τέταρτο, σαφής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας. Πέμπτο, ύπαρξη ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου. Έξι, καταγραφή παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάσουν το πολιτιστικό αγαθό. Έβδομο, λήψη μέτρων για την προστασία του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Πιστεύω ότι τα τέσσερα τελευταία, οι τέσσερις τελευταίες προϋποθέσεις που θέτει η UNESCO τις γνωρίζουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε απροετοίμαστοι το φάκελό μας για να απορριφθεί. Είναι ακριβώς τα θέματα όπου πρέπει να υπάρξει κατεξοχήν συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι εδώ θα έχουμε την καθολική ανταπόκριση όλων των τοπικών κοινωνιών για να εκπληρώνουν όλα τα ανάκτορα, όχι μόνο της Κνωσού και της Φεστού και των Μαλλίων και της Ζάκου και της Ιδωνίας και της Ζομίνθου, να εκπληρώνουν οι περιοχές αυτές όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η UNESCO. Πιστεύω ότι θα έχουμε λοιπόν τη συμπαράσταση των τοπικών κοινωνιών και χρειάζεται η συνέργεια και η συνεργασία του Υπουργείου με τους αντίστοιχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα.